Είμαστε λοιπόν στην Dash Candy. Είμαστε. Πολιτεία 12. Βγαίνετε στη. Έχετε αρχίσει να βγαίνετε στο... στην πόλη. Στην πόλη, πάτε στη δουλειά, σας τοποθετούν κτλ. Ναι. Πώς είναι η ζωή σας από εκεί και μετά, πόσο χρόνο κρατάει αυτή η ιστορία? Κοίταξε, στην Dash Candy εγώ μένω από το 1949 ως το 1957. 8 χρόνια. Ναι, σε αυτό το διάστημα. Είμαστε ελεύθεροι, ούτε να πάμε όπου θέλουμε στην Dash Candy. Όταν είδα, επισκέφτηκα μια φίλη μου, την παλιά πόλη, κοίταξε, απογοητεύεσαι πραγματικά. Έτσι αυτά χαμηλά τα σπίτια, τα ουσμπέκικα, δεν βλέπεις παράθυρα, δεν βλέπεις πόρτες, είναι όλα κάπως σκοτεινά και στα, εκεί για πρώτη φορά είδα, καλά αργότερα είδα και στο κέντρο της Dash Candy, δηλαδή κοντά στο θέατρο όπερας και μπαλέτου που είναι πολύ συχνά, γυναίκες πάνω σε γαϊδούρια και με φερετζέ. Δεν σ' αρέσει, όχι δεν σ' αρέσει, σε τρομάζει λίγο, θα έλεγα, έτσι. Δεν είχαμε κανένα περιορισμό, κανέναν περιορισμό στην Dash Candy. Όπου ήθελες πήγαινες, ό,τι ήθελες έκανες, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, ό,τι πρέπει. Στην Dash Candy εγώ έκανα στους 6 μήνες, δούλευα στο εργοστάσιο. Δούλευα σε ένα εργοστάσιο που ετοίμαζε εγώ κάτι εξαρτήματα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές. Ήτανε τόσο το φάρδος, ένα εξάρτημα, τόσο το μάκρος και έπρεπε να κάνω 24 τρύπες, αλλά να είναι στη θέση τους για να μπει στο... Λοιπόν, στην αρχή εγώ δεν μπορούσα να... Είχα ένα τρυπάνι που έβαλε με το χέρι το... Μόλις τον κατέβαζα, έσπαζε η αρίδα, άλλη αρίδα. Τελικά, για να μην τα πολυλογώ, στον μήνα πάνω άρχισα να δουλεύω καλά και άρχισα να ξεπερνώ την νόρμα μου. Η νόρμα ήταν 17 κομμάτια του 8. Ενώ μεταξύ δεν κάπνιζα ποτέ, δεν μοιάζω σας τους τρεις. Και δούλευα πολύ. Όταν είδα πρώτη φορά το όνομά μου στον πίνακα τιμής, ότι ο Γιάννης Σωμότσιος ξεπέρασε κατά 175% του νόμου, μ' άρεσε, δεν είναι κρύο, μ' άρεσε. Τελικά στους 6 μήνες που δούλευα στα το τρυπάνι, μια φορά το απόγευμα περνάει ένας τάταρος που δούλευε στην ίδια μηχανή σε άλλη βάδια. Τι μόλις σε βλέπω να σκίζεσαι στη λογή, το κάνεις αυτό. Τι λεφτά παίρνεις? Λέω 550. Εγώ παίρνω 800, λέει, και δίνω 17. Δεν παίρνω την όρμα. 17, 16, 18, εκεί. Εγώ το είχα φτάσει 52. Κοίταξε, εδώ θα κατηγορούσα το σφυγητικό σύστημα. Αν συμφέρει τα 17 κομμάτια να παίρνεις ένα μισθό. Εντάξει, μην πάρεις 2 μισθούς αλλαγή, δεν μην πάρεις 1,5 μισθούς, αφού ο άνθρωπος βγάζει 2 και κάτι. 3 φορές σχεδόν. Μου ανεβάζαν συνεχώς την νόρμα. Ερχόταν κάποιος, μετρούσε και μου ανεβάζαν την νόρμα. Και στο τέλος, στο εξάμηνο, έφτασα να βγάζω, 52 κομμάτια το 8. Λοιπόν, τέλος πάντων στο 8ωρο, φτάνουμε στην, περνούμε τις 6 μήνες, πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1950, η κομματική οργάνωση, κεντρική επιτροπή, ουσιαστικά αρχίζει να ανοίγει στρατιωτικές σχολές στην Dash Candy, το όπλο παραπόδα. Αυτό το ηλίθιο σύστημα, το ηλίθιο σύστημα που έκαψε κόσμο στην Ελλάδα και κοσμάκι. Εμένα με στείλανε
με κάλεσαν, μας ρώτησαν, με ρωτούσαν μα θέλουν, θέλουν. Ήταν σχολές αξιωματικών, δηλαδή παίρνανε βαθμοφόρους που πήραν το βαθμό στο γράμμο χωρίς να τελειώσουν και καμία σχολή. Έτσι. Εγώ ήμουν τυπολογό σε Πανδραγαθία για μια επιχείρηση το 1949. Και έτσι ήταν όλοι. Χωριστήκαμε κατά... Ναι, πήγαμε στην σχολή. Είμασταν καμιά 700 άτομα. Χωριστήκαμε σε λόγους, σε τάγματα. Παραπάνω δεν είχαμε λόγους και τάγματα. Είχαμε 6 τάγματα. Εγώ ήμουν στον έκτο λόγο, στο λόγο διερμηνέων μεταφραστών. Έτσι μας ετοίμασαν. Κανονικά τα γυμνάσια. Παράλληλα δηλαδή μαθαίνατε και ρώσικα, έτσι. Κοίταξε, ρώσικα είχα περάσει 6 μήνες. Mm-hmm. Εγώ ήξερα καλά ρώσικα. Στη σχολή έκανα τον διερμηνέα. Είχαμε, ας πούμε, έναν Μιζάκι, ένα λαμπρό παιδί, λοχαγός στο βουνό. Σχεδόν αγράμματος, από τα Τρίκαλα. Μιζάκης Νίκος. Και έκανα τον μεταφραστή σε εξετάσεις. Το πρώτο εξάμεινο, ύστερα το πήρα χαμπάρ και αυτή. Και έλεγε ο Νίκος ο Μιζάκης, λέει, κοίταξε, μου έπεσε το ειστήριο στα ελληνικά. Η άλλη, η επιτροπή, δεν καταλαβαίνει. Ναι, με έπεσε το ερώτημα, είναι, λέει, ο Φαλάκρας με τον Μουστακλή. Λένε με τον Στάλιν. Τι να πω και τι να πω εκεί, λέει, κάτι μπορώ να πω, αλλά για την διαλεκτική μέθοδο, εκεί δεν θα τα καταφέρω. Λοιπόν, το λέω μόνο πες, λέω, μίλες Φαλάκρας και ξέρω ότι πες τα ονόματά τους για να ξέρουν ότι απαντούσε στο ερώτημα. Απαντούσε εγώ, δηλαδή ουσιαστικά, εντάξει, άρεστο ο Μιζάκης. Το πήραν χαμπάρι, ύστερα και είπα στο δεύτερο εξάμεινο, εδώ θα απαντάει ο καθένας όσα ρωσικά κι αν ξέρει. Με τα ρωσικά μας κάναν και στη σχολή ρωσικά. Είχαν φέρει το καλοκαίρι, ήμασταν στη σχολή και πίναμε νερό ζέστη, τα σκένια 43-45 βαθμούς και φεύγουν και πηγαίνουν, έρχονται δύο γυναίκες και πάνε να πιούν νερό. Η μία χοντρή φουκαριά και λέω στα άλλα παιδιά, λέω, παιδιά, αν αυτήν την γυναίκα τη σφάξουμε, ένα τάγμα, λέω, νομίζω, χωράει. Λέει εκεί, τάγμα, λέει, αφιβάλλω, αλλά λόγος, λέει, ήταν πόντιες από το σουφούμι που θα γίνανε οι δασκάλες μας στη σχολή. Πάει το λέει στον λοχαγό, καλή λοχαγός. Με τι είπες, δεν ήξερα που είναι Ελληνίδες, λέει, εντάξει, λέει, δεν. Εντάξει, ξέρετε το ότι είναι, έχουμε κέλνηση και σας παρακολουθούν. Τέλος πάντων, περνούσε έτσι, περνούσε στη σχολή, κοίταξε, ήμουν καλός. Τη σχολή την τέλειωσα με άριστα και ανάμεσα στους αριστούχους ήμουνα με διάκριση. Δεν ήταν όλα πεντάρια, ήταν δεκάρια. Πεντάρια είχαμε εκεί πέρα. Πέντε ήταν. Το άριστα πέντε, λίγαν καλό στο τέστα, τρία η βάση. Δεν θα πετύχετε αυτό το πράγμα αν μας άλλαξαν. Έγινε ο δημιουργός μας λοχαγός, Λέψενκο, στο επάγγελμα δάσκαλος κάποτες και αυτός και η γυναίκα του. Και έγινε λοχαγός και ήρθε ένας καινούργιος αντιπλοχός που ήταν ο δημιουργός μας. Εγώ ήμουν δική της ομάδας. Μου λέει, Γιάννη, σε όλα τα μαθήματα είσαι άριστα. Σε αυτά εκεί πέρα δεν είσαι. Είναι κρίμα. Δεν θα πάρεις άριστα. Λέω, τι να κάνω. Στα σωματικά και γυμναστικά δηλαδή. Ναι. Αυτά εκεί πέρα μετά. Όντως, μου λέει, άκουλα, έχουμε μια ώρα, ελεύθερη ώρα,
κάθε απόγευμα. Εμείς δεν θα είναι αλήθεια, θα κάνουμε ασκήσεις. Κάνουμε. Τώρα κοίταξε, όταν είσαι και 22 χρονών, πετυχαίνεις κάτι, δεν ήμουν και εντελώς. Πέθηκε εκεί πέρα το άριστα, το ανώτερο δυνατό. Μέσα στη σχολή, κοίταξε, στη σχολή τα μαθήματα ήταν πολύ δύσκολα. Και όχι μόνο λόγω γλώσσας, αλλά δηλαδή μας μετέφεραν, αν θέλετε, την τέχνη του πολέμου που κέρδισαν οι Ρώσεις τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι μαθήματα κάνουμε? Μαθήματα κάναμε, καλά μας ψοφούσαν στα γυμνάσια, ένα. Κάναμε φιλοσοφία. Κάναμε ιστορία του κόμματος, του Κουκουσέ. Κάναμε γεωγραφία, ιστορία. Αυτά, αν θυμάμαι, αυτά πρέπει να είναι. Μ' άρεσε πολύ η φιλοσοφία. Εκεί είμαι πολύ καλός στη φιλοσοφία. Μ' άρεσε σωστό, αλλά τώρα δεν μπορώ να διαβάσω. Λοιπόν, στη σχολή, γυμνάσια, σηκωνόμαστε πρωί στις 6, γυμνάσια, τρώμε, έχουμε μια ώρα ελεύθερη και μετά συνεχίζουμε το απόγευμα ως τις 9 που τρώμε, 8 που τρώμε και μετά πάμε για ύπνο. Ήμουν καλός τραγουδιστής και καλά παραλίγο να πάω για μουσικός, ακορδιόν, ευτυχώς δεν πήγα. Και με είχαν βάλει, οι Ρώσοι έχουν ένα συνήθιο. Ο λόχος όταν βαδίζει, πηγαίνει στην στρατιά, πηγαίνει. Ακόμα και για το μεσημέρι, για το φαγητό, όταν πηγαίναμε, θα πηγαίναμε με τραγούδια, παντού, με τραγούδια. Το τραγούδι το αρχίζει ένας, που στα ρωσικά λέγεται «Ζαπεβάλο», δεν ξέρω πώς το πω στα ελληνικά, αρχίζει. Και μετά το παίρνει όλος ο λόχος και... Τραγούδισα ένα ολόκληρο, ξέρω εκεί πέρα, χρόνο, μου αρέθηκα. Πηγαίνω στον λοχαγό, του λέω, κοιτάξτε, όλοι είναι τραγούδι. Όλοι είναι τραγούδι. Θα βρούμε, λέω, 10 τουλάχιστον να με αντικαταστήσουν. Σε παρακαλώ, του λέω, γίνεται. Εντάξει, μου λέει. Περνάει, το είχα πει, λέω, στην Κυριακή θα τραγουδώ, αλλά τη Δευτέρα θα βρείτε άλλο. Πάμε τη Δευτέρα. Μότσιος, τραγούδι! Τσιμούδια εγώ. Παμ, παμ, παμ. Λόγος εμπρός μας. Εκείνο να τρέχουν να κάνω, φωνάζουν όλοι. Λέω, ειδοποίησα να τραγουδίσετε κι εσείς αυτό που έκανα εγώ. Τρώω ένα Σαββατοκύριακο, δεν βγήκα για... Κάθε 15 μέρες βγαίναμε, ή Σάββατο ή Κυριακή, βγαίναμε δηλαδή μια μέρα, μια νύχτα. Δεν έχει τέλευση. Μια φορά στη σχολή τώρα, πέρα από τα, ας πούμε λίγο, τα μαθήματα είναι μαθήματα, είναι συγκεκριμένα, σας λέω ότι είναι πολύ σοβαρά, όπως και η μόρφωση γενικά, δηλαδή μιλάμε για τα πανεπιστήμια, εδώ και κάνα 3 μήνες, ο Πούτιν έχει δηλώσει στο πρώτο κανάλι της τηλεόρασης ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε το σοβιετικό σύστημα παιδείας συν ό,τι θετικό παρουσίασε το καινούργιο σύστημα στην μετασοβιετική περίοδο. Ήτανε πραγματικά, δεν έπαιζαν με τη μόρφωση. Μα δυσκόλευαν, αλλά κοιτάξτε, δεν γίνεται τέλος. Άμα δεν δυσκολευτείς, να φανταστείτε ένα πράγμα. Ότι το καλοκαίρι πήγαμε, πέναμε, δεν είχαμε μαθήματα. Στην δική μου τώρα την περίπτωση, στο δικό μου το τμήμα, κάναμε ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία, επειδή δεν προλαβαίναμε, η λογοτεχνία, η διδασκαλία της λογοτεχνίας ήταν όλη η παγκόσμια, ναι. Συν ρωσική, περισσότερο ρωσική.
μας δίνουν το καλοκαίρι να διαβάσουμε κανένα δεκαριά μυθιστορήματα από αυτά που πρέπει να διαβάσουμε. Και όταν γυρίζαμε το φθινόπωρο, μας ρωτούσαν συνήθως κάτι δευτερεύοντα, τριτεύοντα πρόσωπα που δεν το διάβασε, δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμώσουν. Αυτά στο πανεπιστήμιο πια. Στο πανεπιστήμιο πια. Ναι. Στο πανεπιστήμιο πια. Με τη σχολή πότε τελειώνετε? Και τι γίνεται? 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια, ε. Έκανε η σχολή, τελειώσαμε. Δεν υπήρχε συνέχεια. Σου λέει ότι δεν ξέρω την βλακία του Ζαχαριάδη να εκφοβήσει την... Δηλαδή, δεν υπήρχε το όπλο παραπόδα στην πράξη. Εννοείται δεν υπήρχε, ναι. Και δεν υπήρχε καμιά προοπτική. Ακριβώς. Να μας στείλουν οι Σοβιετικοί πίσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Να πολεμήσουμε στην Ελλάδα, παράνομα δηλαδή. Αδύνατο, αδύνατο αυτό. Παρ' όλα αυτά βγαίνατε, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά. Διπλωματούχοι, ναι. Στρατιωτικοί κτλ. Ναι, ναι. Όταν τελειώσαμε. Κάτι δεν πήραμε χαρτί στα χέρια μας. Το στέλνανε στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Ναι. Εμένα είχαν ότι είμαι καλός στα μαθήματα και θα είμαι πολύ καλός στη δουλειά με τους νεολαίους, με την νεολαία. Εξού και όταν τελειώσαμε την σχολή και γύρισα στην τέταρτη πια πολιτεία, γιατί εκεί έμενε ο πατέρας με τη μητέρα, με κλέγουν πρωτογραμματέα της νεολαίας. Κοίταξε, μ' άρεσε η δουλειά αυτή, εντάξει, αλλά είχα άλλο στόχο, είχα σκοπό να σπουδάσω. Σπουδές ήταν για μένα και μάλιστα είχα πει ότι και θα παντρευτώ όταν τελειώσω το πανεπιστήμιο, το τήρησα. Λοιπόν, στην 7η πολιτεία εγώ συνεχίζω να είμαι πρώτος γραμματέας. Είχαμε τμήμα θεατρικό και με καλή δουλειά που γυρίζαμε όλες τις πολιτείες τις ελληνικές, ήταν 15 στην Τασκέντη και δίναμε παραστάσεις. Εκείνο που ξεχωρίσαμε, είχαμε μια στην 4η πολιτεία πια, δούλευα στο εργοστάσιο, ξεχωρίσαν οι δικές μας οι βραδιές, χορευτικές βραδιές, οργάνωμε κάθε Σάββατο βράδυ. Παίρναμε μία ορχήστρα από την στρατιωτική, από τα Σκέντη, κόβαμε εισιτήρια και τα λεφτά δίναμε στην ορχήστρα. Παραλίγο να πάω φυλακή με τα εισιτήρια ή τα κόβουμε εισιτήρια, τα κάναμε μόνοι μας. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποιο κρατικό. Λοιπόν, το σταματήσαμε ύστερα. Είχαμε, μαζευόταν από την Ταυσκέντη οι Έλληνες να χορέψουν. Είχαμε ευτυχώς μια μεγάλη αίθουσα μέσα στο εργοστάσιο, χορευτική, και να χορεύαμε. Χορεύα καλά. Χορεύα καλά και ιδιαίτερα το βάλς όταν έβγαινα με μια... Υπήρχε κάτι που δεν έκανες καλά. Γιατί... Με μια Ρωσίδα. Υπήρχε κάτι που δεν έκανες καλά. Όχι. Α, όχι. Λοιπόν, με προβοκάρεις τώρα. Εννοείται. Κοίταξε να δεις, χορεύουμε. Όταν τελειώσαμε την ίδια σχολή, με μια Ρωσίδα ράνια. Ήθελε παντρεία. Δεν μπόρεσα. Τις νέες τρίμωξα, την παραστρίμωξα, τίποτα. Παντρεία. Δεν παντρευτήκαμε. Λοιπόν, όταν βγαίναμε να χορέψουμε, έφευγαν όλοι μας, άδειαζαν και χορεύαμε μόνοι μας ένα βάλς, αλλά το χορεύαμε στροφές από την αρχή ως το τέλος. Σε έναν από τους χορούς αυτούς με πλησιάζει ένα ζευγάρι. Κλάβα εκείνη, Ιβάν, ο άντρας της, Πλότνικοφ, που δούλευε στο εργοστάσιο. Μου λέει η γυναίκα, μου λέει, κοίταξε να δεις, αν δεχτείς να βαφτίσεις τα παιδιά μου θα ζουν. Γιατί γεννώ και πεθαίνουν τα παιδιά. Να το κάνουμε, τις πω. Ήστερα έμπρεψα με εκκλησίες, έπρεπε να σε εκκλησία, να κρατήσω, να κάνω. Τα έκανα όλα αυτά, εντάξει, και το παιδί έζησε. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Κοίταξε, εντάξει, η ζωή, η δουλειά, εντάξει, ξεκούραση, παρέα,
βόλτες. Κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, όπως... Ναι. Κοίταξε, κοινωνικές σχέσεις. Δεν έχουμε καμιά. Κοίταξε, είναι πολύ καλές οι σχέσεις μας. Παιδιά, αν λέω αυτό που είπα και το σκέφτηκα χτες αυτό, ότι δεν ένιωσα ποτέ ξένος στη Σοβιετική Ένωση. Αλβανία, εντάξει, λίγο. Όχι, δεν ένιωσα ξένος. Ένιωθα πολύ δικός με τους Ρώσους. Εγώ είχα και εκεί είχα ξεχωρίσει. Οι πολλοί δεν έμπαιναν στα σπίτια τα ρωσικά. Ας πούμε στη Μόσχα μου λέει ο Πέτρος ο Ανδέος, ποιητής και ένας από τους ιδρυτές της ΕΠΟΝ, 43 έχουμε. Μου λέει δεν πηγαίνω γιατί αν θα πάω μέσα θα χάσω τη γλώσσα κλπ. Τι γλώσσα είχαν, εγώ δεν νομίζω όσο καλύτερα ήξερα τα ρωσικά, τόσο καλύτερα προχώρησα και όχι, εδώ. Όταν έφυγες από εδώ, δεν είχες τελειώσει το γυμνάσιο. Αυτό θα σου το πω, κοίταξα να δεις, ξέρεις τι γίνεται, φίλμα, δεν είχα τελειώσει το γυμνάσιο, είχα τελειώσει την Τετάρτη, την έκτη γυμνασίου, οκτωταξίου, έτσι τα είχε κάνει ο... Και θα αρχίσουμε άλλο θέμα τώρα, δεν είναι... Πάμε, θα συνεχίσουμε σε αυτό. Ναι, θα το... Λοιπόν, είμαστε στο μετέχνη τώρα, από τη στρατιωτική σχολή και στην απόφαση για το πανεπιστήμιο, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ναι, το 1900, ναι, είμαι πρώτος γραμματέας. Τελειώνω τον πρώτο χρόνο και λέω στην κομματική οργάνωση, σύντροφοι, δεν θέλω άλλο, θέλω να πάω να σπουδάσω, θέλω να πάω στην, τελειώσω το γυμνάσιο, δεκατάξιο. Βραδινό σχολείο και να πάω για πανεπιστήμιο. Θέλω να συνεχίσω. Α, μου λέει, αν σε καταψηφίσει η νεολαία, ενώ μεταξύ το καλοκαίρι, μετά τον πρώτο χρόνο που δούλεψα κομιτικός γραμματέας, γράφει ένα άρθρο ο Ζαχαριάδης, δημοσιευμένος σε εφημερίδες Τασκέντης, προς την Νίκη, όχι, ναι, προς την Νίκη, ύστερα έγινε νέος δρόμος, η ίδια εφημερίδα. Και που έλεγε ότι έχουν φτάσει στα αυτιά μας ότι τοπικές κομματικές οργανώσεις και σύλλογοι δεν επιτρέπουν τους νέους να πάνε να σπουδάσουν γιατί με αυτό το γράμμα εγώ ανεβαίνω στην 7η πολιτεία, εκεί ήταν η κομματική οργάνωση Τασκέντης. Εκεί ήταν ο Ζαχαριάδης. Πήγαινε τον βρίσκω. Σύντροφε Ζαχαριάδη, δεν είμαι σύντροφος Ζαχαριάδη, είμαι σύντροφος Νίκος. Σύντροφε Νίκο. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Συμβαίνει στην πολιτεία μας. Παίρνει το τηλέφωνο, λέει, ο Γιάννης ο Μότσος να γίνει δεύτερος γραμματέας και πρώτα να ορίσετε κάποιον άλλο. Για να μπορέσει να σπουδάσει το απόγευμα. Δεν με είδαν με καλό μάτι στην πολιτεία, αλλά εγώ αρχίζω να πηγαίνω στο βραδινό γυμνάσιο. Δηλαδή δούλευα 8 ώρες και 5 ώρες ήταν τα μαθήματα στη σχολή. Εντάξει, το 1953, μετά το θάνατο του Στάλιν, τον Αύγουστο μήνα με καλούν στην Κομματική Επιτροπή της Τασκέντης, γραμματέας ένας μακρινός συγγενής μου, Καρτσούνης Θανάσης από τα Γρεβενά, ένα παλικάρι που θυμάμαι το 1946, τον πιάσανε και τον χώνανε στο γυμνάσιο, το έχουμε εγώ, και τον πήγαν να τον οδηγήσουν στην ασφάλεια την δική τους, που ήταν και δική μας με τον Ελλάς, και πήγαν τον κατεβάσουν κάτω στα υπόγεια. Η πόρτα ήταν μικρή, ο Θανάσης ψηλός. Και πάνω το χαιρονίσου και που δίνει μία στον ένα τον χροφίλ και μία στον άλλο, λέει καθάρματα. Εμείς σας βάζαμε απάνω στον όρο και εσύ με βάζεις το... τον Μπαγλάρος τον κατέβασαν κάτω και τέλος. Λέει από αυτούς τους ανθρώπους θα Θανάσης. Λοιπόν, λέει Γιάννη, εντολή, πρόταση, όχι εντολή, της Κεντρικής Επιτροπής να σε στείλουμε στη Μόσχα, στην Ανώτατη Κομματική Σχολή. Λέω εντολή ή επιλέγω εγώ.
Λέει, επιλέγεις, εννοείται. Δεν θα πάω στο κομματίσμα, θέλω να τελειώσω. Θέλω να γίνω φιλόλογος. Mm. Πλην δεν υπάρχει καμιά προοπτική τώρα. Όταν θα γίνει, λέω, θα τελειώσω και θα πάω μόνος με δικές μου δυνάμεις. Μου λέει, ξέρεις από τι αρνείσαι. Μετά με τη δική σου ιστορία, ήμασταν τέσσερις αντάρτες από το χώρο, το σπίτι μου. Ο πατέρας, η μητέρα, εγώ και ο αδερφός που είναι ανάπηρος και ο κομμένο το χέρι στα βρεβενά. Όλοι οι μέλη του κόμματος, όλοι έξω κλπ. Κλπ. Είχε προοπτικές και πολύ ψηλά. Μου λέει η Κεντρική Επιτροπή αμέσως. Ναι. Και ξέρεις, μερικά γράμματα που δεν τα ξέρουν. Συγγνώμη. Που δεν τα ξέρουν οι άλλοι, ό,τι και να πεις, ήμουν και γυμνάσιο. Του λέω δεν θέλω. Λέει, άκουσα να δεις. Είσαι μικρός, τι είχα, 23 χρόνων, γάιδερος τώρα. Θα πας το βράδυ, λέει, και θα μιλήσεις με τον πατέρα και με τη μητέρα. Και έλα αύριο να κουβεντιάσουν, να συνεχίσουν. Πήγαινα στο σπίτι το βράδυ, έρχεται ο πατέρας από τη δουλειά, καθόμαστε και πέρα, λέει ο πατέρα αυτό και αυτό. Μου λέει, εσύ τι θες να γίνεις. Λέω, φιλόλογος. Φιλόλογος να γίνεις, λέει. Ξέρεις τι ήταν για τον πατέρα αυτό. Ξέρεις πώς τα έλεγε, θα τον ρωτούσαν, ας πούμε, ο Γιάννης που είναι. Α, ο Γιάννης είναι στην κομματική σχολή, ανώτατη κομματική σχολή, τιμώστε το. Πηγαίνω, τα λέω στον Καρτσούνη, λέει, παλαβώσατε και οι τρεις οι μοτσέοι. Εμένα μου λέει, δεν με στέλνουν. Το στείλανε ύστερα από 4 χρόνια. Δεν με στέλνουν τώρα, εσένα στέλνουν. Και εσύ αρνείσαι. Θέλω να γίνω φιλόλογος. Κοίταξε, οι δύο μεγάλες μου κεντρικές επιλογές στη ζωή μου που επέδρασαν θετικότατα είναι η Βίκα, η γυναίκα μου, και ότι έγινα φιλόλογος. Ξέρεις τι, Φίλιππα, να δουλεύεις ως τώρα, ως τα 93 σου, περπατώ τα 94 πια, φιλόλογος. Χτες τέλειωσα μια μελέτη για τον Χρήστο τον Μπράβο. 34 σελίδες, παιδεύτηκα πολύ. Αλλά κάνω αυτό που θέλω, ρε φίλε. Κάνω αυτό που θέλω. Δεν παίρνω λεφτά, δεν παίρνω τίποτα. Θέλουμε να βγει το εμβόλιο για τον καρκίνο, αλλιώς δεν πεθαίνουμε. Λοιπόν. Είδα προοπτικές, λέει, σε 15 χρόνια να το έχουν έτοιμο. Οπότε εμείς τα περιμένουμε μέχρι τότε. Απόφαση, λοιπόν. Λοιπόν, θα γίνω φιλόλογος. Να γίνω φιλόλογος. Πώς. Και ήταν, λέει, ήταν, να σου πω, πήγαινω, πήγα στο Ζαχαριάδη, αρχίζω τα μαθήματα. Πηγαίνω αμέσως στην ένατη τάξη και πηγαίνω με έναν δεύτερο ξαδερφό μου και ένα πολύ φίλο μου. Πολύ φίλο μου. Πεθαμένοι και οι δύο, ένας. Είναι 3 χρόνια πιο μεγάλος, χτες πέθανε. Πηγαίνουμε στο σχολείο, ύστερα από κανένα μήνα φεύγουν οι δύο. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Κοίταξε, όταν έχεις πίσω το 46. Πρώτα τα μαθήματα που κάνουμε στα Γρεβενά με την κατοχή, με τον εξωγηπέδο που πούμε άλλοτε κάναμε και άλλοτε δεν κάναμε και άλλοτε μας έδειξαν οι Ιταλοί. Δεν ήταν γράμματα πραγματικά αυτά, σοβαρά. Και όταν αρχίζεις κάνεις τριγωνομετρίες και τα λοιπά, και τώρα εκεί ήταν οι δυσκολίες μεγάλες στα μαθηματικά. Λοιπόν, φύγανε εκείνοι. Ο ένας, ο ξάδερφός μου ο δεύτερος, είχε τελειώσει και ακαδημία διδασκαλική στην Θεσσαλονίκη. Εγώ επιμένω. Εντάξει. Άρχισα γύρω στους 3 μήνες μου πήρε αυτή η υπόθεση να με εξισωθώ με τα ρωσάκια. Να σχίσω να καταλαβαίνω και να συμμετέχω ενεργά. Και... τελειώνω την ένατη τάξη, τελειώνω καλά και μου προτείνουν θέσεις στην φιλολογική σχολή, σχολές ήταν φιλολογικές, στο Πανεπιστήμιο της Τασκέντης. Το λέω στον διευθυντή σχολείου. Πολλοί φίλοι ήμασταν, είχε κάνει και αυτός πολέμησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και του λέω αυτό και αυτό. Μου λέει, Γιάννη, θα σου δώσω μια συμβολή να με ακούσεις. Το πανεπιστήμιο, το δεκατάξιο θα το τελειώσεις, γιατί εγώ είχα πρόβλημα, γιατί είχα χάσει το απολυτήριο γυμνασίου και έπρεπε να ξανακαθίσω εκεί πέρα για να προχωρήσω. Δεν θα το κάνω.
ψόφισα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο δηλαδή πήγαινα το πρωί στο πανεπιστήμιο, το απόγευμα στο δεκατάξιο. Πήρα το απολυτήριο. Τον πρώτο χρόνο στο πανεπιστήμιο πήρα, ήταν όλα άριστα. Καλά, ας φτάσουμε και στο τέλος. 5 χρόνια δεν είχα σε βαθμούς ούτε ένα λίγο καλός. Ήταν όλα άριστα. Ενώ ταυτόχρονα κάνετε και το σχολείο, έτσι, για να πάρετε το απολυτήριο. Ναι, το πήρα. Mm. Το πήρα μια χρονιά, ήταν εκεί πέρα, 10 χρόνια. Ένα χρόνο παιδεύτηκα, αλλά ήμουνα σχεδόν πτώμα, διαλυμένος. Και μου λέει η μάνα, το καλοκαίρι θα σε στείλω κάτω στον Κάφκασο, στη Λουτρούπολη, να πας να συνέλθεις. Κοίταξε πραγματικά να συνήλθα και με βοήθησε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω το πανεπιστήμιο κανονικά πια, τελειώνω το δεύτερο έτος, τελειώνω το τρίτο έτος και ξαφνικά μου έρχεται στο μυαλό, κοίταξε, είναι λίγο παράξενα, ότι θέλω να τελειώσω συν αυτά που έκανα, ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία, τελείωσε και ουκρανική γλώσσα και λογοτεχνία. Mm-hmm. Όλοι μου λέγανε ότι υπάρχει κοπέλα στη μέση. Δεν ήξερα ούτε κοπέλα ούτε γέρο, κανένα την Ουκρανία. Το θέμα ήταν αυτό, να πάω να τελειώσω. Και κοίταξε, αυτό το βήμα αποδείχθηκε σωτήριο για μένα, για δύο περιπτωκίτες στο Κύβο. Γνώρισα λιωτιμπήκα, που είμαι κάτι ενθουσιασμένος ως τώρα. 65 χρόνια θα γιορτάσουμε φέτος, μαζί ζούμε και ζούμε καλά. Εντάξει, κάτι μικρογεροντίστικες γκρίνες πάντα υπάρχουν. Τσακωνόμαστε με τον εαυτό μου καμιά φορά, όχι με τους άλλους. Αλλά είμαι καλά, είμαι ικανοποιημένος πλήρως. Και εκεί στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου γνωρίζω τον Αντρέι Μπελιέτσκι, καθηγητής προφέσορας, νέο ελληνιστής, ήξερε θαυμάσια τα αρχαία ελληνικά, και πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Οργανώνουμε μαζί τα εκατοντάχρονα του Σολομού στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου και εκεί σου λέω, όταν τέλειωσε, έκανα την ομιλία εγώ, κατέβη και ακούω στον ψαρόν την ολόμα λουρά και λέω αυτήν γυναίκα. Και το κάναμε. Ας αφήσουμε τη Βίκα τώρα. Και στο Κύριο με καλεί ο καθηγητής στο σπίτι του. Ήταν με τη γυναίκα του, δεν έκανανε παιδιά. Γι' αυτό και χώρισαν αργότερα και πήρε μια μαθήτριά του πρώην και κάνανε παιδί και ξαναχώρισαν και με εκείνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπαίνω στο σπίτι και βλέπω ένα δωμάτιο, καλό σπίτι, ένα τριάρι στο κέντρο του Κύριου, στην κεντρική οδό, Κρυσσιάτικ, στον πέμπτον όροφο, ανέβαινα πάνω και μου δείχνει ένα δωμάτιο που ήταν γεμάτο, ήταν μια βιβλιοθήκη τεράστια, ελληνικής λογοτεχνίας, ιστορίας, φιλοσοφίας, γλώσσας κλπ.